πρέπει να μας απαντήσουν τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εγώ λέω από σήμερα τι θα κάνουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι ήδη έχουν μπει στο περιθώριο λόγω της απολυμνητοποίησης, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Ήδη ζούμε τα πρώτα απόνερα της απολυμνητοποίησης. Βλέπουμε πολλές θέσεις εργασίας να χάνονται σήμερα. Είδαμε τους συναδέλφους οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και πολύ ορθά κινητοποιήθηκαν. Άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους. Γιατί δεν είναι μόνο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι θα δουν το Ταμείο Ανεργίας μπροστά τους. Είναι και οι εργολάβοι, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και είναι και μια αγορά ολόκληρη η οποία είναι στηριγμένη και βασισμένη πάνω στην εξόρυξη λιγνίτη και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βέβαια, θα μου πείτε ότι η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε προς διαβούλευση το σχέδιο δίκης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνητικών περιοχών. Ένα σχέδιο, κατά την άποψή μας, το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό και δεν απαντά επουδενή και πιστικά στην αναπλήρωση των θέσεων εργασίας που θα χαθούν. Και είναι πολλές. Και πρώτα η Φλόρινα και στην περιοχή. Το ορυχείο Αμιντέο έχει κλείσει, ο ΑΕΣ έχει κλείσει, η Μελίτη πολυτουργεί. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μείγμα εκρηκτικό για την περιοχή που ήδη βιώνει δείκτες ανεργίας πρωτοφανούς και πρωταθλητικούς σε επίπεδο χώρας. Ήδη αυτό ξεκίνησε, όπως πολύ ορθά είπατε, από το ορυχείο Αμιντέου, το οποίο έκλεισε. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο ΑΕΣ Μελίτης, η πιο σύγχρονη ατμοελεκτρική μονάδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, υπολειτουργεί. Και ξέρετε κάτι, το είδαμε και πρόσφατα και στο ορυχείο του Προσιλίου, που ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι εκεί ότι μέσα τον Οκτώβριο θα απολυθούν. Ναι. Όλα αυτά είναι απόνερα, τα πρώτα απόνερα, θα λέγα εγώ, της απολυμνητοποίησης. Τα επόμενα θα είναι ακόμα χειρότερα και ακόμα μεγαλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αριθμό ανέργων αυτή τη στιγμή? Έχουν δηλωθεί στο εργατικό κέντρο, έχετε εικόνα? Αυτό που έχουμε κάνει εμείς, και το έχω στα χέρια μου κιόλας, είναι να καταγράψουμε όλους τους, εργαζόμενους οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα, σε πρώτη φάση δηλαδή, από την απολυμνητοποίηση και την παύση λειτουργίας των ερμολεκτικών σταθμών. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία? Τους έχουμε καταγράψει ανά ηλικιακή ομάδα και αναμορφωτικό επίπεδο, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό που προτείνουμε πάντα εμείς είναι να πάρουμε μια παράταση τουλάχιστον μια δεκαετία για να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε πράξη τη δίκαιη μετάβαση. Και να σας πω κάτι. Κανένας υπουργός ενέργειας ή κανένας πρωθυπουργός δεν έχει μεγαλύτερη ή δεν οφείλει να λέει ότι έχει μεγαλύτερη βρεβολογική συνείδηση από ό,τι έχουμε εμείς, που έχουμε επιλέξει την περιοχή αυτή για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν και εμείς λέμε ναι στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν χρειάζονται χρόνο. Τι λέμε λοιπόν? Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικό αποτύπωμα του άνθρακα μιλάνε για το 2050. Εμείς δεν μιλάμε για το 2050, αλλά τουλάχιστον για μια δεκαετία, ώστε να μπορέσουμε ταυτόχρονα να κάνουμε δράσεις τέτοιες, ώστε να απαλύνουμε τέλος πάντων το πρόβλημα το οποίο έρχεται και έτσι να μην είναι πλέον βίαιη η απολυμνητοποίηση. Άρα, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς επεξεργασία στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που νομίζω ότι είναι, θα το παραδεχτείτε κι εσείς, ο πιο επιστημονικός, ο πιο κατάλληλα επιστημονικός φορέας της χώρας σήμερα, που μπορεί να διαχειριστεί τέτοια ζητήματα, ώστε να καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, στηρίζονται πάνω στην απολυμνητοποίηση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ανάπτυξη και δημιουργούν, αναπληρώνουν, θα έλεγα, τις θέσεις εργασίας. Γιατί πραγματικά, εάν σκύψουμε και δουλέψουμε σοβαρά, ίσως, βάζω ένα ίσως, οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα χαθούν, αυτές που θα δημιουργηθούν, μπορεί να έχουν και θετικό πρόσημο. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δουλέψουμε. Αλλά δεν έχουμε δει οκαότα από την ίδια την κυβέρνηση. Και γιατί το λέω αυτό? Προσφάτως, όπως είπαμε νωρίτερα, έδωσε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στην απολυμνητοποίηση. Ναι. Εμείς θεωρούμε, και εμείς ως Εργατικό Κέντρο Φλόρινας, λέμε ότι ό,τι η ίδια η κυβέρνηση πιστεύει σε αυτό το σχέδιο που κατέθεσε. Και γιατί το λέμε αυτό? Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε ο Υπουργός Ενέργειας την περιοχή και επισκέφθηκε το Αμίντου. Ούτε καν είναι για δεύτερη φορά που συνεβαίνει αυτό σε δύο μήνες. Επισκέφθηκε την περιοχή της Φλόρινας, το Δήμο Φλόρινας, ώστε να κάνει και μια σύσκεψη για να, αν το πίστευε δηλαδή τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα, τι θα κάνει? Το πιο απλό. Θα μας μάζευε όλους σε μια αίθουσα, σε μια σύσκεψη, να μας έλεγε: κύριοι, έτσι, θεσμικοί φορείς της περιοχής, αυτό είναι το πρόγραμμά μας, το πιστεύουμε.
Εδώ είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ελάτε να το συζητήσουμε και να το υποστηρίξετε. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Βλέπουμε τον ίδιο τον Υπουργό δηλαδή αυτή τη στιγμή να αρνείται να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πιστεύετε δηλαδή πως θα περιοριστεί η κουβέντα σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου εκ του ασφαλούς, ας πούμε? Προφανώς. Προφανώς. Γιατί ξέρετε κάτι, η διαβούλευση δεν γίνεται ηλεκτρονικά, δεν γίνεται έτσι με τις σύγχρονες τεχνολογίες τέλος πάντων. Πρέπει να κάτσει ο Υπουργός να ακούσει τις παρατηρήσεις τις δικές μας, τις ανησυχίες θα έλεγα, γιατί ξέρετε κάτι. Μιλούσαμε για μια περιοχή η οποία έχει τεράστιο ποσοστό ανεργίας, έχοντας ως βέλος τέλος πάντων την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι. Φανταστείτε να το χάσουμε και όλο αυτό. Μια περιοχή η οποία μετρούσε 40% ανεργία θα πολλαπλασιαστεί όπως καταλαβαίνετε. Εδώ εμείς λέγαμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό. Εδώ θα δημιουργήσουμε καινούργιες στρατιές ανέργων. Εκεί πρέπει να δώσουμε τις απαντήσεις μας. Και οφείλει η πολιτεία να δώσει τις απαντήσεις. Ναι. Επίσης, ακούσαμε για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία, με συγχωρείτε, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα βλέπω. Κώστα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι. Τώρα, στο διατάφτα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Ξέρετε, αυτή τη διαπίστωση που είπατε ότι θέλουμε πίστωση χρόνου, τι λέμε εδώ και ένα χρόνο? Από τότε που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την απολιγνητοποίηση, την έναρξη από το βήμα του ΟΗΕ. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Με συγχωρείτε, να σας διορθώσω λίγο. Ο Πρωθυπουργός πριν 2 χρόνια, επισκεπτόμενος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και τη Φλόρινα, έλεγε ότι η οικονομία της χώρας στηρίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Ναι. Τον άλλο χρόνο μας είπε ότι θα κλείσουμε μονάδες το 2023. Τώρα αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο αντιφατικό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να έχουμε περιφερειακή συνείδηση. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό σαν βάση. Και νομίζω ότι υπάρχει περιφερειακή συνείδηση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Γιατί και αυτό καμιά φορά είναι λίγο ουτοπικό, θα έλεγα. Αφορά και το τελευταίο πολίτη αυτής της περιοχής, γιατί είναι μια ολόκληρη οικονομία βασισμένη στην ενέργεια. Θα πρέπει όλοι μαζί από κοινού να αντιδράσουμε, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να είναι ρεαλιστικές και θα πρέπει από κοινού να κάτσουμε να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε και η κυβέρνηση να καταλάβει επιτέλους ότι αυτό που κάνει εδώ είναι, θα το έλεγα, ασέλγια. Ασελγεί εις βάρος της περιοχής, μια περιοχή που έχει δώσει τα πάντα στην ελληνική οικονομία.